Υποδεχθούμε τον στρατηγό, ένα από στρατεία, επίτιμο αρχηγό ΓΕΣ, τον κύριο Γεώργιο Καμπά. Στρατηγέ, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Να είστε καλά. Και βέβαια τον αγαπητό συνάδελφο και φίλο, τον διαβάζετε στη Real News, τον διαβάζετε καθημερινά στο militaire.gr, τον Μπάρη Καρβουνόπουλο. Πάρη μου, καλησπέρα και σε σένα. Καλησπέρα. Πάμε να ανοίξουμε την συζήτηση. Να ξεκινήσω από τον Πάρη Καρβουνόπουλο και το ρεπορτάζ, κύριε Καμπά, θα μου επιτρέψετε. Παρακαλώ. Πάρη, μετά τον κύριο Όστιν που μάθαμε ότι θα στείλουμε όπλα στην Ουκρανία, μαθαίνουμε και από τον κύριο Σόλτς ότι θα στείλουμε τα θωρακισμένα στην Ουκρανία. Ναι, δεν μαθαίνουμε μόνο αυτό. Τι άλλο μαθαίνουμε, για πες μας, γιατί εμείς δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε ακριβώς. Κοίταξε, σε μία συνάντηση Σόλτς-Μητσοτάκη, όπου ο κύριος Σόλτς, από ό,τι προκύπτει από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, του μίλησε για την τουρκική προκλητικότητα, ο κύριος Σόλτς κοίταγε το ταβάνι. Και του έδειξε και τους χάρτες της γαλάζιας πατρίδας. Εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Σόλτς κράτησε ίσες αποστάσεις, όπως ο κύριος Μητσοτάκης. Σε μία τέτοια συνάντηση, λοιπόν, εμείς πάμε να ξεστοκάρουμε το γερμανικό οπλοστάσιο που έχει κάποια τεθωρακισμένα 30 και 40 ετών σε ακίνησία, τα Μάρντερ, προκειμένου να τα χρησιμοποιήσουμε ως δικαιολογία για να στείλουμε τα επίσης παλιά ρωσικής κατασκευής, τα BMP-1 στην Ουκρανία. Μόνο που αν δούμε τα χαρακτηριστικά των δύο τεθωρακισμένων, και σε αυτό θα μας βοηθήσει ο κύριος Καμπάς, ο αρχηγός, αμέσως μετά, διαπιστώνουμε ότι η δύναμη πυρός που έχουν αυτή τη στιγμή τα BMP-1, τα οποία τα έχουμε στα κριτικά νησιά, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, είναι πολύ σημαντικότερη από αυτή τη δύναμη πυρός που θα προσφέρουν τα μεταχειρισμένα γερμανικά Μάρντερ. Συνεπώς, το πρώτο ερώτημα που προκύπτει είναι ποια στρατιωτική ηγεσία εισηγείται κάτι τέτοιο ή, εν πάση περιπτώσει, αποδέχεται κάτι τέτοιο. Άρα αυτά που θα πάρουμε είναι πιο αδύναμα από αυτά που θα δώσουμε. Εγώ με τον πίνακα που έχω μπροστά μου, αν σας διαβάσω τα νούμερα, ναι, είναι πιο αδύναμα. Τουλάχιστον για τη δουλειά που τα έχουμε εμείς. Για τι δουλειά τα έχουμε εμείς? Δεν αναφέρομαι τυχαία στο πυροβόλο των δύο τεθωρακισμένων. Ο κύριος Καμπάς θα με επιβεβαιώσει, θα με διαψεύσει. Το πυροβόλο του ρώσικου τεθωρακισμένου που έχουμε τώρα είναι 70 χιλιοστών και αυτό που μας δίνουν οι Γερμανοί είναι 20. Η διαφορά είναι τεράστια. Και το ότι το έχουμε στα κριτικά νησιά, τα έχουμε για κάποιους συγκεκριμένους λόγους. Συνεπώς, δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το κέρδος το ότι στέλνουμε στην Ουκρανία και θα πάρουμε τα Μάρντερ. Υπάρχει βέβαια εδώ ένα άλλο, έτσι, καχύποπτο λίγο σενάριο, το οποίο όμως πρέπει να το καταθέσω. Εδώ και αρκετούς μήνες οι Γερμανοί μας πιέζουν ασφυκτικά, θα έλεγα, και έχουν ξεπεράσει και κάποια όρια, δε και καλά να εξυγχρονίσουμε τα άρματα μάχης Λέοπαρντ. Τα άρματα μάχης Λέοπαρντ δεν χρειάζονται εξυγχρονισμό. Αυτό τους απαντάει ο στρατός. Το κόστος του εξυγχρονισμού ξεκίνησε από 2 δισεκατομμύρια ευρώ. 2 δισεκατομμύρια ευρώ αγοράζεις καινούργια άρματα. Το αφήγημα που υπήρχε, λοιπόν, για να προχωρήσει αυτό το πρόγραμμα, που δεν το ήθελε ο στρατός, ήταν πρώτα ότι θα μας φτιάξουν ένα εργοστάσιο παραγωγής Leopard. Με τη μόνη διαφορά ότι το Leopard έχει σταματήσει να βγαίνει ως μοντέλο, άρα αυτή η εργοστάσιο παραγωγής. Όταν του ζητήσαμε κάποιες εγγυήσεις, αν σε αυτό το εργοστάσιο που έλεγαν ότι θα φτιάξουν, θα μας έφεραν για σέρβις όλα τα Leopard της Ευρώπης, τις εγγυήσεις αυτές δεν μας έδωσαν. Και το τελευταίο τυράκι που υπήρχε ήταν ένα νέο τεθωρακισμένο που παράγουν οι Γερμανοί. Βλέπουμε όμως ότι αντί για το νέο τεθωρακισμένο, ούτε καν αυτό δεν μας δίνουν, μας δίνουν τα Μάρντερ, τα οποία, επαναλαμβάνω, είναι άρματα τεθωρακισμένα πολύ παλιά, αποθηκευμένα, σε ακινησία, δεν ξέρουμε τι προβλήματα θα έχουν. Και ελπίζω βέβαια ότι δεν θα πληρώσουμε και τίποτα. Έτσι, τουλάχιστον ελπίζω να τα πάρουμε τσάμπα, αν τα πάρουμε. Επαναλαμβάνω ότι θα πρέπει να μας πει κάποιος εάν έχει συμφωνήσει στρατιωτική ηγεσία. Θέλω να πιστεύω ότι έχει συμφωνήσει. Εσύ τι μαθαίνεις, Πάρη, από το Υπουργείο? Εάν υπάρχει εισήγηση στρατιωτικής ηγεσίας. Ναι. Ομολογώ πως δεν έχω θετική πληροφόρηση ότι υπάρχει εισήγηση ότι είναι να πάρουμε τα Μάρντερ. Αλλά να σου πω κάτι, νομίζω ότι αυτά συνήθως, ξέρεις, ρυθμίζονται και εκ των υστέρων. Δηλαδή, μια πολιτική απόφαση πολλές φορές υποστηρίζεται από μια στρατιωτική εισήγηση εκ των υστέρων. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει ένα σοβαρό θέμα, βέβαια, γιατί εμπλεκόμαστε τόσο πολύ στο θέμα της Ουκρανίας. Έχουμε στείλει ήδη αρκετά όπλα, από ό,τι φαίνεται, και δεν καταλαβαίνουμε γιατί θα πρέπει να στείλουμε και τα BMP. Και γιατί παίρνουμε δυνάμεις από τα κριτικά νησιά, έτσι, όπως είπες. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
αυτά θα φύγουν από τα ακριτικά νησιά. Δεν είναι απλή υπόθεση και δεν τα έχουμε εκεί επειδή είναι μεταφοράς προσωπικού. Δεν είναι μόνο για μεταφορά προσωπικού. Νομίζω ότι ο κύριος αρχηγός θα μας τα πει καλύτερα και πιο στρατιωτικά. Ωραία, πριν πάμε στον κύριο αρχηγό, ναι. Και επειδή περιέγραψε ο Πάρης αυτά που περιέγραψε, να πω το εξής, ότι η σημερινή κατάσταση, όπως την είδαμε, η σημερινή εικόνα είναι εξαιρετικά σουρεαλιστική και επικίνδυνη. Έχουμε τον Πρωθυπουργό της χώρας να μπαίνει σε μια συνάντηση με τον κύριο Σόλτς, να του παρουσιάζει την επικινδυνότητα της κατάστασης, να του παρουσιάζει χάρτες, να του λέει ότι κινδυνεύει η χώρα αλλά και το ΝΑΤΟ με ένταση. Και ο κύριος Σόλτς βγαίνει και λέει: ωραία, συμφωνήσαμε να κάνουμε κάτι για την Ουκρανία. Αλλά είπε ο ένας, αλλά είπε ο άλλος. Είναι άλλα λόγια, να αγαπιόμαστε. Και εν πάση περιπτώσει, στις επανειλημμένες ερωτήσεις Ελλήνων δημοσιογράφων προς τον κύριο Πρωθυπουργό, ο κύριος Πρωθυπουργός δεν απάντησε ποτέ. Τι τελικώς του είπε ο κύριος Σόλτς, αν του είπε μία λέξη. Μία. Για την Τουρκία. Μία. Ή του είπε αυτά που του είπε, δεν το αμφισβητούμε, και ο κύριος Σόλτς μίλησε για την Ουκρανία. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί. Ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί, για να μην πάμε στα υπόλοιπα, ότι ο κύριος Πρωθυπουργός δεν ανησυχεί και για τις αποφάσεις που πάρθηκαν σε ό,τι αφορά την ελληνική ναυσιπλοεία, θα τα συζητήσουμε αργότερα. Ναι, πάμε και στον κύριο Καμπά. Κύριε Καμπά, την προηγούμενη φορά που μιλούσαμε για το να αγοράσουμε εξοπλιστικά, μας λέγατε την μεγάλη διαδικασία από την οποία πρέπει να περάσει το οτιδήποτε. Εδώ, για να στείλουμε κάποια παλιά και να πάρουμε κάποια άλλα, θα μας πείτε αν συμφωνείτε με τον Πάρη, αν είναι και αυτά εξίσου παλιά ή θα μας βοηθήσουν ή θα μας αποδυναμώσουν. Πώς φτάσαμε εκεί? Θα έπρεπε να υπάρχει κάποια εισήγηση, κάποια αξιολόγηση από το στράτευμα, από τους πιο ειδικούς? Καταρχάς, να συμφωνήσουμε με τον κύριο Σουρμελίδη, ναι, ότι είναι η δεύτερη φορά που ευνηδιαζόμαστε αρνητικά από την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού της χώρας μας, ο οποίος έρχεται στη συνέχεια και να μας ανακοινώσει κάτι το οποίο λήφθηκε η απόφαση στο εξωτερικό, τη μια φορά στην Αμερική, την άλλη φορά στη Γερμανία, τώρα στο Βρυξέλλες μάλλον τώρα, για ένα τόσο σημαντικό θέμα που είναι στην ουσία, εγώ θα το πω, η απομείωση της μαχητικής ισχύος που έχει ο ελληνικός στρατός και γενικότερα οι ένοπλες δυνάμεις. Απομείωση της μαχητικής ισχύος του ελληνικού στρατού. Το κρατώ ακριβώς, γιατί είναι βαρύ. Όχι, θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Δεν είναι βαρύ, Αναστασία, δεν είναι βαρύ. Είναι πραγματικό, ναι. Την πρώτη αυτό φορά, και Αναστασία. Την πρώτη φορά ξεκινήσαμε και δώσαμε πυρομαχικά και συνεχίζουμε να δίνουμε πυρομαχικά και είναι πολλά τα πυρομαχικά, δεν είναι μόνο μερικά Καλασνίκοφ όπως αρχικά υπόθηκε και οι πληροφορίες οι δικές μου αλλά και οι δημοσιογραφικές, φαντάζομαι λίγο πολύ όλοι ξέρουμε, έχουν δοθεί και πράγματα τα οποία πραγματικά απομειώνουν αυτό που είπα προηγουμένως, γιατί μειώνουν τις ημέρες αγώνα επειδή δίνουμε, και δεύτερον τώρα έρχονται και μας λένε ξαφνικά, και μάλιστα το μαθαίνουμε πρώτα από τον καγκελάριο της Γερμανίας και στη συνέχεια μετά από ώρες βγαίνει το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης στο ελληνικό και ανακοινώνει όλο αυτό το πράγμα. Άρα μαθαίνουμε, εννοώ, για τα BMP από πρώτα από τον καγκελάριο και μετά βεβαίως έχει το Υπουργείο το Εθνικής να Αμήνης επιβεβαιώσει στο ελληνικό μας και το επιβεβαιώνει και το τοποθετεί και στη βάση του. Δηλαδή ο Γερμανός δεν είπε τι θα μας δώσει. Το ελληνικό Υπουργείο είπε πλέον θα πάρουμε τα Μάρντερ, το οποίο βεβαίως το φανταζόμασταν, αλλά εκεί και αυτό. Άρα σε κάθε περίπτωση για εμένα είναι αμήτι άλλο προσβλητικό. Εγώ προσωπικά, σαν στρατηγός. Δηλαδή με προσβάλλει σαν στρατηγό, σαν Έλληνα, το ότι μαθαίνω για κάτι το οποίο, εντάξει, το πήραν απόφαση. Θα έπρεπε να εφαρμοστούν όλες τις διαδικασίες. Δεν ξέρω αν εφαρμόστηκαν. Η εκτίμησή μου είναι ότι δεν εφαρμόστηκαν οι διαδικασίες. Αλλά δεν μπορώ να ξέρω και τι κάναν μέσα στο επιτελείο τις τελευταίες μέρες για να αποφασίσουν κάτι τέτοιο. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Σε κάθε περίπτωση όμως με ενοχλεί το ότι βγήκε κάποιος ξένος να πει τι θα κάνουμε εμείς. Και μετά βγήκαμε εμείς και το συμπληρώσαμε. Άρα λοιπόν ένα είναι αυτό. Δεύτερον, αυτό που είπατε σίγουρα. Το Μάρντερ είναι για να είμαστε δίκαιοι, γιατί θέλω να είμαι δίκαιος. Το Μάρντερ είναι πολύ πιο σύγχρονο
πλατφόρμα μεταφοράς προσωπικού τεθωρακισμένου όχημα από ό,τι είναι το BMP One. Σίγουρα λοιπόν, αφού είναι πιο σύγχρονο, θα έχει και καλύτερο κινητήρα, είναι και πιο γρήγορο, είναι και πιο ευέλικτο, είναι τεθωρακισμένο και αυτό με ερυπίστριες. Ένα μεγάλο του μειονέκτημα σε σχέση με το BMP One, όπως πολύ σωστά το είπε ο κ. Καρβουνόπουλος, είναι ότι αυτό έχει ένα πυροβόλο, γιατί είναι πυροβόλο αυτό που έχει αυτό, 73 χιλιοστών, που μερικές χώρες το χρησιμοποιούν σαν άρμα μάχης, δηλαδή τα BMP χρησιμοποιούνται σαν άρματα μάχης, δεν έχουν άρματα μάχης, έχουν αυτά. Και το Marder έχει επάνω ένα πολυβόλο 20 χιλιοστών. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν έχει μια μεγάλη διαφορά και για τα νησιά τα συγκεκριμένα στα οποία υπάρχει αυτό το οπλικό σύστημα, σίγουρα η άμυνα των νησιών, και το ξέρω από πρώτο χέρι, οργανωνόταν και με αυτού τη δυνατότητα από τον ελληνικό στρατό. Άρα, λοιπόν, με βάση τώρα, τη δυνατότητα του BMP. Ακριβώς. Mm-hmm. Σε περίπτωση απόβασης, προσπάθειας απόβασης πάνω σε νησί κτλ. Οπότε τώρα θα αναγκαστούμε, εντάξει, δεν είναι κάτι που είναι απαγορευτικό, για να είμαι ξεκάθαρος και δίκαιος, να τροποποιηθεί η σχεδίαση και η διάθεση οπλικών συστημάτων στα δύο συγκεκριμένα νησιά, έτσι ώστε να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν με τη μικρότερη ισχύ πυρός που θα έχουν πλέον τα άλλα οχήματα μεταφοράς προσωπικού, τα οποία θα πάρουν αυτά τα δύο συγκεκριμένα νησιά. Γιατί για δύο νησιά μιλάμε. Σε δύο νησιά υπάρχουν μέχρι αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν, αυτό νομίζω ότι είναι το ρεζουμέ από όλη αυτή την κατάσταση και πραγματικά ο ευνηδιασμός μας για άλλη μια φορά. Και το πιο σημαντικό που ήθελα να το ολοκληρώσω και αυτό. Και μετά να πάω σε διάλειμμα, ναι, πείτε μας. Φοβάμαι μήπως τα πληρώσουμε κιόλας. Αυτό δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα, σωστά. Εγώ φοβάμαι. Όχι, γιατί... όχι, δεν έχει ξεκαθαριστεί. Δεν έχει ξεκαθαριστεί, ναι. Τότε πραγματικά θα βγούμε και θα γελάμε πραγματικά, μάλλον θα κλαίμε. Εγώ γελάω ήδη, στρατηγέ. Ξέρεις κάτι, πάρει. Όχι, υποψιάζομαι όμως, δεν μπορώ να πω. Ξέρετε, τα Marder θα είναι απίθανο να τα πληρώσουμε. Είναι παλιά ιστορία. Είναι παλιά ιστορία τα Marder. Με αυτό, στρατηγέ, με αυτό θα επιστρέψουμε μετά το διάλειμμα να μας πείτε την παλιά ιστορία που εμείς δεν τη γνωρίζουμε. Κύριοι συνάδελφοι, Σπύρο Κυριάκο, ερωτήματα. Όχι, ήταν ο κύριος Καμπάς που ήθελε να μας πει μια την ιστορία των Marder. Όσο πιο σύντομα γίνεται, όμως, για να μπορέσουμε να καλύψουμε και άλλα θέματα. Σε ένα λεπτό θα την κλείσω, γιατί δεν θα σας κουράσω. Να ξέρετε ότι το 2007-2008 είχε ξανασυζητηθεί επί πάλι κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να πάρουμε τα Marder από τους Γερμανούς. Τότε μάλιστα ήταν για 400 κομμάτια τα οποία είχαν οι Γερμανοί και μας τα πουλάγανε. Βεβαίως για πολλούς και διαφόρους λόγους και βασικά γιατί ξεκινήσαμε τότε να μπαίνουμε στην κρίση και είχαν αρχίσει να είναι φιδωλοί όλοι στις υπογραφές προμηθειών. Τότε σας θυμίζω ότι ο πρωθυπουργός ήταν ο Κωνσταντίνος ο Καραμαλής και υπουργός Εθνικής Αμήνης ήταν ο κύριος Μεϊμαράκης. Δεν τα πήραμε ποτέ. Αυτά υπάρχουν εκεί, μείναν εκεί και να τα ξανά που ξαναέρχονται τώρα. Ένα πολύ σημαντικό, αυτό ήταν η ιστορία, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο, ένα πολύ σημαντικό το οποίο πρέπει να πούμε εδώ και είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το πούμε από τη τηλεοπτική σας συχνότητα, είναι ότι εφόσον αποφασίστηκε και αποφασιστεί τελικά να τα πάρουμε και θα τα πάρουμε και θα τα αντικαταστήσουμε, εγώ κρούω τον κόδωνα του κινδύνου όσον αφορά το εξής. Θα πρέπει να έρθουν εδώ επιχειρησιακά έτοιμα και να είναι επιχειρησιακά αξιολογημένα και πιστοποιημένα και να εκπαιδευτεί το προσωπικό πριν διώξουν τα BMP One. Περνάμε ένα δύσκολο και δύσκολο καλοκαίρι, το ξέρουμε όλοι μας. Έχουμε απέναντί μας έναν αναθεωρητικό γείτονα. Δεν μπορούμε λοιπόν στα νησιά μας μπροστά να κάνουμε τέτοιες αλλαγές έτσι και μόνο γιατί θέλουμε να εξασφαλίσουμε και να φανούμε ότι είμαστε οι καλοί σύμμαχοι. Ωραία. Πόσο, κύριε Καμπά, πόσο ανήσυχοι είμαστε αυτή τη στιγμή μετά και από τις δηλώσεις Τσαβούσογλου? Θεωρώ ότι η απειλή έχει αναβαθμιστεί. Έχει αναβαθμιστεί πάρα πολύ η απειλή. Ασφαλώς είναι ανέκδοτα αυτά που λένε ότι εκνευρίστηκαν διότι είπε αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός μας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θεωρώ ότι βάσει σχεδίου έχουν αναβαθμίσει την απειλή Τούρκη αυτή τη στιγμή για πάρα πολλούς λόγους και το πιο σημαντικό είναι διότι
βάζοντας πολλά και ζητώντας πολλά από τη διεθνή σκηνή πλέον, θα μπορέσουν να πάρουν κάποια, και αυτό είναι που με ανησυχεί. Θεωρώ λοιπόν ότι ναι, θα έχουμε ένα δύσκολο καλοκαίρι, διότι δεν βλέπω καμία κινητοποίηση σοβαρή, θέλω να πω, ακόμα και από αυτούς που έχουν υπογράψει συμβάσεις και συνθήκες συμμαχικές, όπως και με τις ΗΠΑ και με τη Γαλλία. Η Γαλλία έκανε ανακοίνωση, κύριε. Θα σας πω γι' αυτό, επειδή. Ναι, συγγνώμη, είπατε θα κερδίσουν κάτι οι Τούρκοι. Θα κερδίσουν κάτι οι Τούρκοι, ακόμα και εις βάρος ημών. Έχετε... Σε αυτό που με ανησυχεί. Με ανησυχεί, πάνω χάρη, το Αιγαίο, το να μοιράσουμε το Αιγαίο, το να υπάρξει κάτι με την Κύπρο μας, το να υπάρχει κάτι στην Ανατολική Μεσόγειο. Μισό λεπτάκι. Ο διαμοιρασμός του Αιγαίου που λέτε, μπορείτε να μας το πείτε κωδικοποιημένα σε τρία σημεία. Τι μπορεί να σημαίνει ο διαμοιρασμός του Αιγαίου? Γιατί είναι βαριές κουβέντες, ενώ θέλω μια εξήγηση. Όχι, αυτά συζητιώνται. Δεν είναι βαριές κουβέντες. Συζητιώνται πάρα πολύ και έχουν πέσει στο τραπέζι και τις βλέπουμε. Η αποστρατικοποίηση των νησιών και η αμφισβήτηση της ΑΟΣ για τα νησιά ή επίρειες ουσιαστικά δείχνουν ότι πλέον πηγαίνουν για συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο. Μάλλον αυτό ζητούν. Ασφαλώς και για εμάς είναι ζωτική σημασία αυτό το να πούμε όχι, αλλά σας λέω τι μπορεί να ζητήσουν. Κύριε Καμπά, η κυβέρνηση δεν έχει ξεκαθαρίσει ότι η αποστρατικοποίηση των νησιών είναι κόκκινη γραμμή? Φοβάστε ότι μπορεί να γίνει πίσω βήμα από αυτή την κόκκινη γραμμή? Με ανησυχεί, ναι. Δεν είπα ότι θα γίνει πίσω βήμα. Εύχομαι να μην γίνει. Είπαν σας ανησυχεί, όχι. Με ανησυχεί, ναι. Δεν λέω ότι θα γίνει, αλλά δεν ξέρω πού θα φτάσουν οι πιέσεις, τι πιέσεις θα είναι και τι θα είναι αυτό το οποίο θα προκαλέσει αυτόν τον καταλήτη, να το πω έτσι, για να αλλάξουν όλα αυτά τα δεδομένα. Και αυτό που λέτε, αρχηγέ, εμένα αυτούτες τις ώρες μου θύμισε τα όσα έχω διαβάσει από το αείμνηστο Βίρονα Θεοδωρόπουλο, ένα σπουδαίο Έλληνα διπλωμάτη, που εδώ και πάρα πολλά χρόνια πίσω, 4 δεκαετίες πίσω, έγραφε ότι μην μπερδεύεστε για όλα, ο στόχος των Τούρκων είναι η κυριαρχία της Ελλάδας στα νησιά, που σημαίνει να μην μπορούν να έχουν άμυνα, αυτό όταν μιλάμε κυριαρχία. Και το έγραφε ο Θεοδωρόπουλος 4 δεκαετίες πίσω, όταν πολλοί αμφισβητούσαν ότι αυτός είναι ο στόχος, αλλά αυτά έγραφε και δυστυχώς τώρα το βλέπουμε ανεξαρτήτως συγκυριών, κυβερνήσεων, αλλαγής καθεστώτος στην Τουρκία, ο στόχος παραμένει ίδιος. Ασφαλώς έχουν σοβαρή πολιτική εκεί πέρα, αλλά κοιτάξτε να πω κάτι. Είμαι σίγουρος 100% ότι δεν υπάρχει πιθανότητα κυβέρνηση, τουλάχιστον στο μέλλον που βλέπω εγώ, το προβλέψιμο μέλλον, το οποίο θα αποστρατικοποιήσει τα νησιά. Αυτό πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Όχι, δεν το αφισβητεί κανένα, αυτό δεν το λέει. Αλλά η πίεση της Τουρκίας θα είναι προς αυτή την κατεύθυνση και θα είναι συνεχώς πιο έντονη. Και να πω κάτι, δεν την ενδιαφέρουν το νησί, το καθεαυτό το νησί, το έδαφος αυτή τη στιγμή. Τον ενδιαφέρει η ΑΟΣ, τον ενδιαφέρει τα οικονομικά αυτά πεδία, από τα οποία μπορεί και αυτός να πάρει ανάπτυξη. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτό επιδιώκει η Τουρκία και ήταν πάντα ένας βασικός στόχος της. Και αυτό βλέπουμε να εξετυλίσσεται μπροστά στα μάτια μας αυτή την περίοδο. Κυριάκο, ερώτημα για τον Πάρη και να κλείσουμε. Πάρη, χτες τι συνέβη με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας? Τελικά κινδυνεύουμε από υβριδικό πόλεμο? Η διαρροή δεν κινδυνεύουμε. Αυτή η περιβόητη. Εντάξει, κοιτάξτε, να δείτε, οι διαρροές στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και στο Υπουργείο Εξωτερικών, υποθέτω, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως όπλο πολλές φορές. Και κάποιες φορές στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όλα αυτά τα χρόνια που το παρακολουθώ, έχουν χρησιμοποιηθεί επιτυχώς. Όταν αντί για ενημέρωση και ψυχολογικές επιχειρήσεις εντός εισαγωγικών κάνεις μόνο επικοινωνία, είναι θέμα χρόνου να την πατήσεις. Και αναφέρομαι και στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και στο ΓΕΘΑ. Καλές οι διαρροούλες, καλές έτσι οι φιλίες και οι συνεργασίες, εν πάση περιπτώσει, αλλά κάπου να σοβαριστούμε, ειδικά αυτή την περίοδο. Σε ό,τι αφορά την ιστορία με τα BNP, να πω αυτό και να κλείσω, νομίζω ότι είναι τελείως παράλογο, είναι μια παράνοια να διανύουμε αυτές τις μέρες. Να γράφουμε και να συζητάμε όλοι για ότι δεν ξέρουμε τι θα μας ξημερώσει στα ελληνοτουρκικά και να υπάρχει το ενδεχόμενο να απομακρύνουμε το θωρακισμένα για να φέρουμε καινούργια. Αυτά νομίζω δεν συμβαίνουν σε καμία σοβαρή χώρα η οποία πραγματικά έχει να αντιμετωπίσει μια απειλή. Συνεπώς θέλω να πιστεύω και εγώ, όπως είπε ο κύριος Καμπάς, ότι δεν θα μετακινηθεί ούτε ένα BNP1 εάν δεν έρθουν εδώ τα μάρτυρ, να έχουν εκπαιδευτεί, να έχει εκπαιδευτεί το προσωπικό που θα τα χειρίζεται και όλα αυτά. Η κατάσταση δεν είναι καθόλου ευχάριστη στα ελληνοτουρκικά
Και δεν νομίζω ότι μας παίρνει να κάνουμε τέτοια σχεδιάκια. Επίσης, ένα τελευταίο, θα πρέπει να ξεκαθαρίσει η κυβέρνηση. Αν εξοπλίσουμε τη χώρα πρωτίστως για την εθνική άμυνα, τη δική μας, ή για το ΝΑΤΟ. Και το λέω αυτό γιατί είπε σήμερα κάτι ο κ. Παναγιωτόπουλος στη Βουλή που έχει περάσει τα ψηλά. Ούτε λίγο ούτε πολύ, άφησε να εννοηθεί ότι κοιτάμε την αγορά πως πάρουμε και αεροσκάφος εναέριον εφοδιασμού. Δεν ξέρω αν το χρειάζεται η Ελλάδα αυτό το αεροσκάφος. Και επειδή πολλοί μπορεί να βιαστούν και να πούν ότι το χρειαζόμαστε για την Κύπρο, να επισημάνω εδώ ότι με την αγορά το Ραφάλ η Κύπρος έχει έρθει πάρα πολύ κοντά αεροπορικά. Άρα, αεροσκάφος εναέριον εφοδιασμού δεν χρειαζόμαστε. Χρειάζεται το ΝΑΤΟ, ίσως, ναι, πράγματι. Μπράβο. Μπράβο. Λοιπόν, επειδή όμως έχουμε δικές μας ανάγκες πρώτα απ' όλα, θέλω να πιστεύω και εγώ ότι και η σημερινή κυβέρνηση και η αυριανή θα κοιτάει πρώτα τις δικές μας ανάγκες και μετά το ΝΑΤΟ. Μάλιστα. Το ΝΑΤΟ έχει πολλά όπλα να βολευτεί. Επαρκή άμυνα. Να κλείσουμε. Ακριβώς. Επαρκή άμυνα χρειαζόμαστε. Τίποτα παραπάνω. Τώρα, επαρκής δεν ξέρω αν θα είναι. Κάθε τόσο ψωνίζουμε, κύριοι. Τώρα θα αλλάζουν τα πράγματα. Να τα δούμε. Εδώ θα είμαστε να τα συζητάμε. Κάποιος πρέπει να τους πει να σταματήσουν λίγο τα ψώνια αυτή την περίοδο. Δεν και να κάνουν κάποιες δοκιμές για το τι θα γίνει αν τα πράγματα πάνε στραβά. Μην ψάχνουμε πάλι να δούμε ποιοι είναι οι κανόνες εμπλοκής, ποιος τους έχει, ποιος δίνει διαταγές κτλ. Καλό είναι να υπάρξει μια προπόνηση. Ας ελπίσουμε ότι τίποτα δεν θα πάει στραβά. Κανείς δεν το όχι, θέλει. Το ελπίζουμε, αλλά αν πάει. Να ευχαριστήσω θερμά και τον πολύ έμπειρο Πάρη Καρβουνόπουλο. Τον διαβάζετε στο militaire.gr και στην Real News κάθε Κυριακή. Και βέβαια τον στρατηγό, ένα από στρατεία, επίτιμο αρχηγό ΓΕΣ, τον αγαπητό τον κύριο Γιώργο Καμπά. Ευχαριστώ θερμά και τους δύο κυρίους για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Η εξειδίκευσή σας είναι πολύ χρήσιμη τέτοια. Ώρες. Καλό βράδυ, κύριοι. Καλώς βράδυ. Καλό βράδυ. Πάμε τώρα να υποδεχθούμε τους πολιτικούς μας και να ανοίξουμε τη συζήτηση. Γιατί η αλήθεια είναι, κύριοι συνάδελφοι, ότι κανονικά σήμερα εμείς θα συζητούσαμε για το 10,7% του πληθωρισμού. Θα συζητούσαμε για το αν ο κατώτατος μισθός λύνει προβλήματα. Αλλά τώρα μάθαμε από τον κύριο Σόλτς ότι μπαίνουμε σε λογική να στείλουμε οπλισμό. Και αυτή ήταν η μία σκηνή του σημερινού έργου. Η δεύτερη σκηνή είναι, μετά την πρώτη που μπήκε με τους χάρτες ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Σόλτς έλεγε άλλα για την Ουκρανία και έβγαλε χάρτες της Ουκρανίας και όχι χάρτες του Αιγαίου. Είχαμε τη δεύτερη τρομερή σκηνή όπου ο κύριος Μητσοτάκης μπήκε, ζήτησε και πάλι τουλάχιστον ένα πλαφόν στη χοντρική τιμή και βγήκε με άδεια χέρια. Και επιστρέφει με άδεια χέρια για τη χοντρική τιμή, αφού ο ίδιος στη συνέντευξη τύπου που έδωσε μετά εξήγησε αναλυτικά τι ζήτησε, αλλά δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά. Διότι όλοι ασχολιόταν με το ρωσικό πετρέλαιο και την Ουκρανία. Και όχι με τις οικονομίες τους, όχι με τις κοινωνίες τους. Δεν είναι μόνο ελληνικό το θέμα, πράγματι. Σπύρο, θα μου επιτρέψεις. Δεν ασχολούνται με τα κράτη τους. Ασχολούνται με την Ουκρανία. Ο Όρμπαν μια χαρά είναι κομμάτι της εξαίρεσης, όπως την προηγούμενη φορά μια χαρά κομμάτι της εξαίρεσης ήταν και η Ισπανία και η Πορτογαλία. Δυστυχώς είμαστε υποχρεωμένοι να αναγνωρίσουμε ότι ο κύριος Όρμπαν ασχολήθηκε πρώτα με την Ουγγαρία, από πίσω του καλύφθηκαν η Τσεχία και η Σλοβακία και ο κύριος Όρμπαν είπε και κάτι το οποίο είναι πολύ λογικό. Λέει πριν πάρουμε κυρώσεις πρέπει να βρούμε λύσεις. Παίρνουμε κυρώσεις και μετά να ζητούμε λύσεις. Δεν γίνεται έτσι.